Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές που μας ακούνε. Είστε καλά? Δόξα στον Θεό. Μάλιστα. Από υγεία είμαστε εντάξει. Από υγεία. Εντάξει. Okay. Γιατί αν δεν έχεις την υγεία, ψάχνει να τη βρεις. Να τη βρεις. Αφού την έχεις, ασχολείσαι και με άλλα. Έτσι. Εντάξει. Πρώτα Θεός να είμαστε γεροί και να ασχολούμαστε. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Διαβάζουμε προχθές τον τύπο ότι σχεδόν με άριστα βαθμολόγησε ο παρατηρητής, νομίζω από τη Δράμα είναι, τον Θάνο και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο δηλαδή δεν παραπέμπεται, αλλά του είπε και μπράβο. Προκύπτει στην πορεία ότι δεν τον βαθμολόγησε με άριστα και ότι ο βαθμός του είναι παραπέμψιμος, με αποτέλεσμα να παραπέμπεται ο Θάνος για όσα έκανε στο ΆΚΑ. Ποια είναι η αλήθεια τελικά? Κώστα, δυστυχώς πρέπει από εδώ και πέρα να βλέπουμε και το όνομα του δημοσιογράφου που γράφει το κείμενο. Δυστυχώς. Νομίζω ότι ήταν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι κάποιον για να δείξουν ότι ο διαιτητής, παρά τα λάθη που έκανε, πέρασε αλόβητος από το γήπεδο. Ναι. Αυτό ευνοεί ξεκάθαρα την ΑΕΚ, η οποία ευνοήθηκε από την παρουσία του κυρίου Θάνου. Αλλά να μπούμε σε αυτό σιγά σιγά. Τελικά η αλήθεια ποια είναι? Τι λένε οι πληροφορίες? Γιατί οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο βαθμός είναι χαμηλός και ο Θάνος παραπέμφθηκε. Η δικιά μου πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο παρατηρητής έκανε τη σωστά τη δουλειά του. Έγραψε αυτό που είδε. Και αυτό που είδε δυστυχώς δεν τιμά ούτε τον κύριο Θάνο ούτε την ελληνική διοίκηση. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα δεδομένο ότι πράγματι ο βαθμός είναι παραπέμψιμος και ο κύριος Θάνος θα παραπέμφθει. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι πώς είναι δυνατόν να διαρρέουν. Φαντάζομαι δεν ξέρετε, όχι δεν ξέρετε. Λέω όμως, πώς μπορεί να διαρρεύσει κάτι τέτοιο αν δεν υπάρχει πληροφορία από τον παρατηρητή από την ΕΠΟ? Που θεωρώ ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση προς τους δημοσιογράφους, ούτε από τον παρατηρητή, ούτε από την ΕΠΟ, τουλάχιστον μέχρι να πάρει την έκθεση. Ακριβώς. Ακριβώς και νομίζω ότι είναι κατά το δοκούν ή κατά το τι συμφέρει. Κατά το τι συμφέρει. Τα γραφόμενα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι παίζετε παιχνίδι με τους παρατηρητές, διότι είναι κάτι το οποίο ευρέως κυκλοφορεί στη διάρκεια της φετινής περίοδου? Κοίταξε, γιατί? Αυτό το είναι ένα κομμάτι, είναι ένα κομμάτι που μπορείς να το παρακολουθήσεις καταρχάς. Ναι. Βλέποντας το παιχνίδι που έχει παίξει ένας διαιτητής, βλέποντας το λάθος που έχει κάνει, αν έχει κάνει, και βλέποντας τον χρόνο τον οποίο μένει έξω. Αυτό είναι κάτι που μπορείς, ας πούμε, παρακολουθώντας τους ορισμούς που γίνονται, να καταλάβεις αν αυτός ο διαιτητής έχει παραπεμφθεί ή αν αυτός ο παρατηρητής έχει κάνει τη δουλειά του σωστά. Υπάρχει παραπομπή και για τους παρατηρητές? Δηλαδή, τι λέω, ότι διαπιστώνουμε σε κάποιες περιπτώσεις ότι ο τάδε παρατηρητής, ο Βασιλόπουλος, χαρίζεται. Οι αδικοί διαιτητές. Τι γίνεται, ποια είναι η διαδικασία και ποια είναι η αρμόδια αρχή? Κατά τη φετινή χρονιά η ΚΕΔ είναι η αρμόδια και ο αρμόδιος για τους παρατηρητές είναι ο κύριος Σακελίδης. Κατά τη φετινή χρονιά έχω μάθει ότι και όταν οι εκθέσεις δεν είναι σωστά γραμμένες, δηλαδή υπάρχουν λάθη τα οποία δεν έχουν περάσει μέσα, επιστρέφονται οι εκθέσεις πίσω και ο παρατηρητής γράφει ακριβώς αυτά που έχουν γίνει. Δηλαδή δεν ξεφεύγουν, δεν κάνει τα εκείνα που γινόταν, εκείνα που ξέραμε ότι κάνει ό,τι θες και μη φοβάσαι, δεν υπάρχουν. Ο κάθε παρατηρητής κοιτάζει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Μάλιστα. Δηλαδή όταν δεν είναι σωστή η έκθεση, όπως στο σχολείο μας έλεγε η καθηγήτρια, απ, πάρ' το πίσω το γραπτό σου, είναι παίρνεις 9. Ναι, αλλά δεν ξαναγράφαμε. 9-9, ό,τι γράφαμε. Όχι, όχι. Εδώ ξαναγράφει. Αν υπάρχει κάτι, το έχω ακούσει από πολλούς παρατηρητές, ναι, συζητώντας, ναι, ότι έχει γίνει αυτό κατά την επανάληψη, όταν κάτι δεν είναι όπως το βλέπει η ΚΕΔ, γιατί η ΚΕΔ αποτελείται από άτομα έμπειρα πάνω στη διαιτησία και βλέπει αν είναι ή δεν είναι ή τι είναι, και αν ποτέ κάτι δεν είναι σωστά γραμμένο, επιστρέφει η έκθεση πίσω. Και φυσικό είναι αυτός ο παρατηρητής να κάθεται και έξω. Και πιστεύω ότι αυτό λέω. Υπάρχει έλεγχος ώστε ο παρατηρητής που επανειλημμένα δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν λέω για μία φορά, λέω επανειλημμένα δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Μένει λίγο στο σπίτι να ξεκουραστεί. Είναι ελαχιστότατες αυτές τις περιπτώσεις.
Να μην πω ότι στο ένα χέρι, στα δάχτυλα του ενός χεριού, αν μετριούνται κιόλας. Γιατί ο κάθε παρατηρητής τον ενδιαφέρει κακά τα ψέματα, τα χρόνια είναι πολύ δύσκολα και ο καθένας κοιτάζει να είναι στη θέση αυτή, η οποία έχει μια καλή αμοιβή και να κάνει σωστά τη δουλειά του. Άρα λέτε ότι υπάρχει έλεγχος και υπάρχει και διάθεση από τους παρατηρητές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Το δέχομαι. Δεν, Όχι, είναι ακριβώς όπως τα λέμε. Okay, okay. Πάμε λοιπόν να κρίνουμε την φετινή χρονιά σε ό,τι αφορά τη διαιτησία. Τι έχουμε δει. Καταρχάς, προχθές μιλώντας πάλι με συναδέλφους, ίσως και λίγο περισσότερο εκνευρισμένους, θα αναφέρθηκα σε όλους. Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία δείχνουν ότι έχουν πολλά προσόντα, ότι έχουν πολύ καλά στοιχεία και να συνεχίσουν όμως να στηρίζονται στις δυνάμεις τους και μόνο, γιατί δεν χρειάζονται κανέναν προστάτη, δεν χρειάζονται κανέναν να τους στηρίξει. Όταν ο διαιτητής είναι σωστός στο γήπεδο μέσα, κανένας δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Τώρα σε ακούω. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι λάθος το γεγονός ότι αποδεχθήκαμε, μας βάζουν όλους σε μια κοινωνία ποδοσφαιρική. Κάποιοι έχουν αρμοδιότητες από αυτό που θα πω, κάποιοι όχι. Είναι λάθος που αποδεχτήκαμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με διαιτητές στις λίστες, όπως είναι ο Αρετόπουλος, όπως είναι ο Μάνταλος, όπως είναι διαιτητές οι οποίοι έχουν παρελθόν επιβαρημένο, βεβαρημένο και έχουν συνδέσει το όνομά τους με πολύ κακές αναμνήσεις για τους Έλληνες φιλάθλους. Κοίταξε, έχω αντίθετη άποψη για ποιο λόγο. Ναι. Επειδή θυμάμαι το πώς λειτουργήσαμε σαν και εκείνα τα χρόνια. Ναι. Όταν πήγαμε με τον Γιώργο τον Μπίκα αρχιδιετή. Ναι. Πρώτα είδαμε τι μπορούσαμε από τη Β' Εθνική να ανεβάσουμε. Ναι. Είδαμε τον αριθμό που μπορούμε να ανεβάσουμε και μετά πήγαμε στον αριθμό που έπρεπε να κόψουμε. Ναι. Κάτι τέτοιο πιστεύω κάνανε και ο κύριος Κουκουλάκης με τον κύριο Τριτσόνη όταν το αναλάβανε. Γιατί το να πάρεις ένα μπλάνκο και ένα στυλό και να σβήνεις και να γράψεις είναι πολύ εύκολο. Το θέμα είναι αν κάποιο παιδί το ανεβάσεις λίγο πριν είναι έτοιμο, ναι, κάνεις διπλό κακό, γιατί και δεν θα σε αποδώσει αλλά και θα τον χάσεις, ενώ αν καθίσεις άλλο ένα χρόνο στη Β' Εθνική να αποκτήσεις και άλλη εμπειρία μπορεί να σου προσφέρει περισσότερα. Σωστά. Εγώ πιστεύω ότι έτσι λειτουργήσανε, γι' αυτό και κάποιοι κύριοι όπως αυτούς που αναφέρουμε συνέχεια, τον κύριο Κομίνη, τον κύριο Αρετόπουλο, παραμείναν στους πίνακες. Αυτό λέω όμως. Παρέμειναν αυτοί στους πίνακες. Και το αποτέλεσμα είναι ποιο? Να κλαπεί ένας τίτλος από τον ΠΑΟΚ. Ο Αρετόπουλος δεν είχε το ανάστημα να πει πού πάει ο Ολυμπιακός. Δεν είχε το ανάστημα να λειτουργήσει σύμφωνα με τα όσα συνέβησαν. Δεν είναι μόνο αυτό. Έγραψε άλλα στο Φιλαγόνος και άλλα σε αυτά που του ζήτησε η κυρία. Είναι, αλλά ορίστε που φτάσαμε με αυτούς τους διαιτητές. Καλύτερα να είχαμε τον Ταδόπουλο από την Β' Εθνική. Ο Κομίνης φοβάται να πει ποιο είναι το σκορ και ποιο είναι το τέτοιο. Πώς το λένε. Ο Θάνος όπου βρει την ΑΕΚ. Είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο δεν πήγε να καταθέσει ότι θα πήγαινε μία μέρα και θα γυρνούσε. Ποιο ήταν το πρόβλημά του? Δηλαδή αν οριζόταν τόσο στις αγωνιστικές στα παιχνίδια δεν θα πήγαινε. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρχει κάτι προσωπικό θέμα το οποίο είναι σοβαρό και κακώς αναφερόμαστε. Αλλά από την ώρα που τα έκανε όπως τα έκανε. Ωραία, θα μπορούσε να πει ότι δεν μπορώ, μπορώ σε μια εβδομάδα. Από την ώρα που τα έκανε όπως τα έκανε ήταν καταδικασμένος, ήταν υποχρεωμένος να πάει ό,τι και αν υπήρχε. Τι να πω, δηλαδή, το να ρωτήσω τη γνώμη σας για το αν θα πρέπει να είναι του χρόνου όλοι αυτοί στις λίστες, το θεωρώ περιττό. Εγώ νομίζω ότι αν αυτοί κρίνουν ότι μπορούν να σταθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να μείνουν, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω να μπορούν πλέον να σταθούν. Από την ώρα που δεν θα μπορούν να παίξουν μία, δύο και τρεις ομάδες, δεν τους κάνει τέτοιους. Τι να κάνει, δηλαδή, θα παίξει ο ΠΑΟΚ, ο Αρετόπουλος στον ΠΑΟΚ και ο Κομίνης θα ξαναπαίξει τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Εγώ να πω την αλήθεια, περίμενα κάποιες παραιτήσεις όπως ο κύριο Καρφόγλου, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω. Καμία. Όχι, ο κύριος Κίζας που είχε και εκείνο την αξιοπρέπεια να πει ότι δεν είναι δίκαιο να με υποβιβάζετε και δεν θα περιμένω να Χριστούγεννα. Υπάρχουν και άτομα με αξιοπρέπεια όπως ο Κίζας και ο Καλφόγλου. Ναι, αλλά οι άλλοι δεν έχουν αξιοπρέπεια από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, αυτός σας φροντίσει και να τους στείλει από μόνοι τους εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Έχει γεννάται ένα ερώτημα το τελευταίο διάστημα. Τι κάνει ο Περέιρα, είναι καλά, πώς περνάει, τρώει τα ψάρια του, τα κρασιά του, τι γίνεται? Τι δεν εικόνα έχετε αποκομίσει εσείς? Καμία εικόνα.
απολύτως καμία εικόνα. Με τους διεθνείς εδώ, διεθνείς εκεί, δεν μπορώ να ξέρω. Όχι. Δεν είδα κάτι για να μπορώ να μιλήσω, ας πούμε, για το συγκεκριμένο. Δεν βλέπουμε κάτι. Δεν είναι θετικό ότι δεν βλέπετε κάτι, να ξέρετε. Όχι. Καταρχάς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πηγαίνει στα γήπεδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκτός αν πηγαίνει και δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι. Ο Περέιρα, πώς πάει στα γήπεδα, καμουφλαρισμένος πηγαίνει. Δεν ξέρω. Εγώ τότε θυμάμαι που ήμασταν με τον Γιώργο τον Μπίκα, πηγαίναμε σε όλα τα. Δεν αφήναμε γήπεδο. Δίνεται Τόνις Φίνος και πηγαίνει στα γήπεδα και δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν ξέρω. Άλλη ερώτηση να κάνω. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να οριστεί ένας διεθνής διαιτητής να παίξει? Εδώ δεν ορίστηκε διεθνής βοηθός στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ που γερνόταν το πρωτάθλημα. Εκείνο το παιχνίδι βάζεις εσύ, που ο Παναθηναϊκός φέτος δυστυχώς δεν είναι αυτός που ξέρουμε. Γιατί και όμως θα μπορούσε το παιχνίδι να τελειώσει με νίκη του Παναθηναϊκού και ο ΠΑΟΚ όντας τιμωρημένος να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Όπως και πήρε ένα στον Ολυμπιακό. Βεβαίως, δεν πήγε. Ανάξια και με 10 παίκτες. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν, αν ο Περέιρα δεν πάει στα γήπεδα και δεν ξέρει τι γίνεται, άρα αυτός που ξέρει τι γίνεται και μαγειρεύει με ή χωρίς εισαγωγικά, με την καλή ή την κακή έννοια της λέξης, είναι ο Τριτσόνης. Ο επόμενος που είναι μαζί του είναι ο Σταύρος, ναι. Τι δεν μπορώ να ξέρω όμως αν... Δεν μπορώ να ξέρω ποιος κάνει τους ορισμούς. Αν τους κάνει ο Σταύρος ή τους ορίζει ο κ. Περέιρα και τους δίνει προς τα έξω. Δεν είμαι εκεί κοντά, δεν έχω το εικόνα. Το ξέρω. Απλά τι γίνεται. Επειδή φαντάζομαι ότι εσείς έχετε καλύτερη πληροφόρηση του τι τελικά συμβαίνει εκεί στην ΚΕΔ. Τι ακριβώς γίνεται, δηλαδή. Κοίταξε, δεν θα πρέπει να. Ναι. Τι συμβαίνει. Καταρχάς δεν έχουν καμιά δουλειά οι ξένοι αρχιδιαιτές να είναι στην Ελλάδα. Καλά, αυτό, υπάρχουν άξια παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να ξέρουν και τους διαιτητές, ξέρουν και το. Στα άξια παιδιά τους κάψανε το σπίτια, τους κάψανε τα σπίτια, τους απειλούσαν κάτω αυτό, από τα σπίτια τους άλλους κτλ. Ναι, αλλά και αυτό, αν αυτό υπάρχει ικανοποίηση με το να έχουμε. Τώρα ήρθε και ένας καινούριος, ο οποίος δεν ξέρω και τους Ισπανούς είναι, λένε. Δεν ξέρω. Ούτε ξέρουμε. Μέχρι αυτός τι ήρθε να κάνει τώρα. Τις 4 αγωνιστικές που μείνανε. Για εγώ μάλλον για να πάρει κάποιους μισθούς, δεν είναι για άλλο λόγο. Τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ από αυτού. Να πάμε δηλαδή λίγο στην ουσία. Αν μπορεί και τι μπορεί. Κοίταξε, εκείνος που μπορεί να κάνει είναι η ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μεταφέρει κάποιους προβληματισμούς στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία από εκεί που και μετά μπορεί να δει τι μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Ναι, αυτό μπορεί να κάνει. Να βγαίνουμε και να φωνάζουμε και να κάνουμε. Δεν όχι, κατάλαβα. Δεν θέλω να φωνάξει κανένας. Λέω ότι πήγε ο Μελισσανίδης. Αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα. Γιατί και να σου πω και κάτι ξεκάθαρα, δηλαδή δεν καταλάβω, μας πουλήσανε με Brexit. Brexit είναι το λόγο, η διαιτησία δικιά τους δεν είναι, της UEFA δεν είναι. Είναι. Οι αστυνομικοί δικαστές είναι τακτικοί δικαστές. Τακτικοί. Δηλαδή ποια φταίει για όλο αυτό το μπάχαλο που έχει γίνει. Και να βγάλουν απειλές με Brexit. Μάλιστα. Για να ρωτήσω κάτι. Άμα θέλει να κάνεις Brexit, μπορεί να κάνεις Brexit τον ίδιο τον εαυτό σου, γιατί εσύ δεν είχες αυτή. Κάντο, αφού έχεις βάλει επίτροπο. Ο επίτροπος εισηγείται Brexit. Άρα εσύ ρε επίτροπε πρώτα απ' όλα είσαι μπαγλαμάς. Τελαθώ τώρα. Έχει βάλει η FIFA επίτροπο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτός λέει Brexit. Άρα δεν λειτουργείς εσύ, αφού εσύ είσαι ο επίτροπος. Ή άσε μας να λειτουργήσουμε μόνοι μας, να μας κρίνεις. Ούτε μας αφήνετε να δουλέψουμε, αλλά μας κρίνετε ανίκανους. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ο Ισπανός, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, πήγε φυλακή για κάποιο λόγο. Εκεί γιατί δεν στείλανε διοικητικά επιτροπή. Ναι. Η Σκεντρεμπέου τιμωρήθηκε με 400 χρόνια αποκλεισμό. Brexit δεν υπήρξε γκρεαλβανίτη. Στην Κύπρο έχουν γίνει όργια. Δεν είδα κάποιος να μιλάει και εκεί για έξοδο. Για απόρριψη. Στην Ελλάδα λοιπόν, γιατί μιλάμε για Brexit, το οποίο απόσυρε το Brexit. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι τόσο στημένη. Γι' αυτό ξεκίνησα από το ψεύτικο θέμα Θάνου. Λοιπόν, έπαιξε γραμμή να τον ξαναπάρουμε τον κύριο Τεβεκέλη. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος είναι αν υπάρχουν ευθύνες στην ΕΠΟ και στον κύριο Γραμμένο για την ΚΕΔ. Συγκεκριμένα. Κοίταξε, η ΚΕΔ αυτή τη στιγμή την έχει επιβάλει η UEFA. Ωραία. Η FIFA και η UEFA. Δεν έχει καμία ευθύνη αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος και η ελληνική. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παρακολουθεί.
Και αν κάτι δεν της αρέσει, θα τον μεταβάσει στην UEFA. Αλλά δεν νομίζω να έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αλλάξει πράγματα και καταστάσεις. Μήπως τότε θα έπρεπε να κάνει κάτι πιο δυναμικό. Δηλαδή να πάψει να ανέχεται το διορισμό ανθρώπων οι οποίοι έχουν με τις αποφάσεις τους. Λέω, αυτή τη στιγμή ο Τριτσόνης, ο Περέιρα και όποιοι άλλοι είναι στην ΚΕΔΟ, ο Κουκουλάκης νομίζω είναι εκτός πλέον, σωστά? Ο Κουκουλάκης είναι υπεύθυνος πλέον για το ΒΑΡ. Είναι υπεύθυνος για το ΒΑΡ. Λοιπόν, ο κύριος Καλύβας είναι υπεύθυνος για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Πολύ ωραία. Για μην λέμε μόνο τα στραβά, να πούμε και τα καλά, ότι το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής κέρδισε πάρα πολύ καλά. Ναι, το δέχομαι. Δεν το ξέρω, δεν το παρακολουθώ. Δεν έχω εικόνα και δεν. Και έχω μια εικόνα. Εντάξει, σαφώς το παρακολουθείτε. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Μήπως θα έπρεπε η ΕΠΟ να γίνει πιο σκληρή σε σχέση με τη FIFA, ότι παιδιά, απέτυχε αυτό που μας ορίσατε εδώ. Υπάρχει αλλίωση αποτελεσμάτων και αλλίωση ουσιαστικά της ομάδας, αλλίωση του βαθμολογικού πίνακα. Το θέμα είναι, Κώστα, αυτοί που μας στείλανε, για ποιο λόγο μας στείλανε και για ποιο λόγο είναι εδώ. Εκείνο θέλει να ψάξουμε. Γιατί αν το στείλανε πράγματι να φτιάξουν ποδόσφαιρο ή να βοηθήσουν, δεν το νομίζω, να φτιάξουμε ποδόσφαιρο, ακριβώς. Οπότε να λέμε, για να λέμε, το στείλανε για άλλο λόγο, για κάποια ομάδα που φώναζε συνέχεια, η οποία πανηγύριζε με το που άλλαξε ο Κουκουλάκης. Επιτέλους φεύγει, έγραφαν. Τι τους έκανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Που αν εκείνη την ομάδα την έλεγε η ίδια η ΚΕΔ, ποιον διαιτητή θέλετε να σας ορίσουμε, θα έλεγαν ναι, δεν ξέρουμε ή δεν θέλουμε. Γιατί ο κάθε ορισμός που γινόταν, όποιος ορισμός και να γίνει. Εδώ φτάσαμε σε σημείο να διαμαρτύρονται και για τον Ευαγγέλο όταν τους ορίστηκε, μετά το μάτς με τον Πανιόνιο που τους είχε παίξει εκείνο το περιβόητο. Και όταν μπήκε ο Ευαγγέλο, κρίνουν ότι ήταν πονηρός ορισμός. Δεν βγαίνει, μα δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Γι' αυτό και λέω ότι. Όπως είχε πει και ο Άγγελος κάποτε, θα κάνουμε ομάδα να νικούμε και να νικούμε και τους κακούς διαιτητές και κέρδο. Ναι, εσείς πρέπει να κάνετε ομάδα να κερδίσετε και τους δικαστές. Καλά είπε ο Πέλκας. Είναι και αυτό. Είναι και σωστά. Πολύ σωστά το έδειξε ο Δημήτρης. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι θα πρέπει, θεωρώ, να υπάρχει πιο δυναμική αντίδραση. Να το εξηγήσω. Από τον ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ και από την ΕΠΟ στο βαθμό που τη επιτρέπεται στην ΚΕΔ τη FIFA. Διότι. Αυτός ο τρόπος... Ότι ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός, ότι είναι δυνατόν να το κάνει και δυναμικά το κάνει προς την ΕΠΟ. Τώρα από εκεί και μετά το να κάτσουμε να βγαίνει προς τα έξω, το τι έχουμε. Όχι. Σαφώς. Δεν νομίζω να είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό και δεν χρειάζεται και τόσο μεγάλη δημοσιότητα. Δεν είναι απαραίτητο. Να ρωτήσω κάτι. Στο τέλος της χρονιάς, τη φετινή. Φαντάζομαι, εγώ, αν ήμουν πρόεδρο στην ΚΕΔ, θα έκανα έναν απολογισμό. Δηλαδή, θα φώναζα, θα έλεγα με του συνεργάτε μου. Ελάτε εδώ. Π.χ. Κομίνη. Τι έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Αρετόπουλο. Αυτό και αυτό. Κομίνη και Αρετόπουλο πρέπει να φύγουν μόνο και μόνο γιατί φέρανε την UEFA ξανά, τον παβούλα τη UEFA ξανά στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να συζητάνε, να του βάλουν καν σε κατάσταση αυτού για να συζητήσουν. Αυτοί οι δύο πρέπει να φύγουν μόνο και μόνο για το πρόβλημα που δημιούργησαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτοί αποτελούν παρελθόν κατά την εκτίμησή μου. Αλλά λέω, ποιο θα κρίνει του διαιτητέ εν ώψη τη νέα περίοδου, ο τουρίστα? Ο κύριος Φερέιρα. Καλά, εντάξει. Okay. Κύριο Μαρίν, τον κύριο τον Ισπανό που έχει έρθει τώρα. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα δεχτούν και τις απόψεις των άλλων μελών, έτσι. Ας πάρουν και τον μπουφετζή της ΕΠΟ και στη Συγκρού. Έχουν εκεί ηλικίο να πάρουν και τον μπουφετζή μαζί. Να κάνουν όλοι μαζί, να κρίνουν τους διαιτητές. Δηλαδή, τρέλα. Τρέλα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δικαιώνονται στο τέλος όσοι λένε ότι τελικά το κουμάντο γίνεται από μακριά και έχει και ελληνικό ονοματεπώνυμο υπεύθυνος. Ναι. Άκουσα και τον κύριο Μπέο που το ονομάτιζε κιόλας. Τον κύριο Θεοδωρίδη, βεβαίως. Ναι, τον κύριο Θεοδωρίδη. Ναι. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή να είναι όλα τόσο μα, να σου ορατά. Κάτσε να σου πω κάτι. Τόσα χρόνια ο κ. Θεοδωρίδης πού ήταν? Στην ΕΠΟ. Που γινόταν τα εγκλήματα. Που ήταν στην UEFA. Στην UEFA. Από που την γινόταν ΕΠΟ. Τα εγκλήματα, τα ναι. συνεχόμενα. Ναι. Γιατί δεν έστειλε ξένο αρχιδιετή εδώ πέρα? Μάλιστα. Γιατί δεν έκανε αυτό που έκανε τώρα με αυτή τη διοίκηση του Βαγγέλη του Γραμμένου? Τον οποίο δεν τον αφήσαν να διοικήσει και να τον πούνε διοίκηση να δούμε αν είσαι καλός, θα σε αφήσουμε. Αν δεν είσαι καλός, θα σε πάμε πόδια. Μα γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως και θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να γίνει, να
να δυναμώσει τη φωνή του, απαιτώντας να δυναμώσει η ΕΠΟ τη φωνή της έναντι της UEFA και της FIFA. Ή ελάτε να κάνετε πρωτάθλημα εσείς, να πάμε εμείς στο σπίτι μέσα να σας παρακολουθούμε και να σας κρίνουμε. Αυτή είναι η τέτοια. Ας έρθει ο κύριος Θεοδωρίδης να γίνει επίτροπος να παρακολουθεί τις εξελίξεις εδώ. Να ορίζει και διαιτητές, γιατί όχι. Να ορίζει και διαιτητές. Κύριε Δεβεκέλη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς, καλή ανάσταση με υγεία. Επίσης, υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.